διαβάζουμε στα τουρκικά μέσα και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Σοτσκιού έχουν ενοχληθεί από την επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή στο Φαρμακονήσι. Σας ενημερώσαμε και χθες για την επίσκεψη του Υφυπουργού Άμυνα στο Φαρμακονήσι, την ΚΟ και τους Λειψούς. Να μην πέσει στην παγίδα ενός φερόμενου Ισραηλινού σχεδίου να προκληθεί πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, κάλεσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Μοχάμαντ Τζαβάν Ζαρίφ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Νέες πληροφορίες από το Ιράκ αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί προβοκάτορες σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, φέρνοντας τον απερχόμενο Τραμπ σε αδιέξοδο με ένα ψεύτικο κάζους μπέλι, έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter. Πρόσεξε την παγίδα Ντόναλντ Τραμπ, οποιοδήποτε πυροτέχνημα θα έχει άσχημες επιπτώσεις, πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία στην προσπάθειά της να απεμπλακεί από τη Δύση, να ασκήσει αυτόνομη πολιτική και να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και παράλληλα να επεκτείνει και να προωθήσει τα παντουρκικά σχέδια, έχει προσεγγίσει τη Ρωσία, προσπαθεί να προσεγγίσει την Κίνα αλλά και το Ιράν. Φυσικά σε αυτά τα σχέδια δεν βρίσκει αντιμέτωπη μόνο την Ελλάδα, την Κύπρο, τις νόμιμες κυβερνήσεις της Συρίας, της Λιβύης και του Ιράκ, καθώς και την κουρδική οντότητα, τους Αρμενίους, αλλά και την υπερδύναμη του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το πανίσχυρο πυρηνικό Ισραήλ, το οποίο φυσικά είναι σύμμαχος της Ελλάδος και της Κύπρου.